Ουρικό οξύ και διατροφή. Τι συμβαίνει όταν ακολουθούμε μία ιδιαίτερα χαμηλώνοντα των ανθράκων διατροφή και μπορούμε να δούμε το ουρικό οξύ να ανεβαίνει. Ή μήπως και η διαλυματική νηστεία παίζει ρόλο σε αυτό. Σήμερα θα εξετάσουμε ξανά, γιατί πάρα πολλοί από ό,τι έχω ακούσει ταλαιπωρούνται με το ουρικό οξύ, ιδιαίτερα όταν ξεκινάνε με τη διαλυματική νηστεία, αλλά δεν τη συνδυάζουν ξανά με μία χαμηλώνοντα των ανθράκων διατροφή. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι η διαλυματική νηστεία από μόνη της, ναι, μπορεί να ανεβάσει το ουρικό οξύ. Και ο λόγος που συμβαίνει είναι καθαρά ότι είναι μία αμυντική λειτουργία του οργανισμού μέχρι να προσαρμοστεί και να αρχίσει να πέφτει. Δηλαδή, ο οργανισμός θα χρειαστεί περίπου 12 εβδομάδες για να μπορέσει ξανά να επαναφέρει το ουρικό πίσω στα φυσιολογικά. Οι περισσότεροι τι θα κάνουν? Θα ακολουθήσουν μια διατροφή και τη διαλυματική νηστεία για κάνα μήνα, θα πάνε να κάνουν εξετάσεις, θα δουν το ουρικό ότι έχει ανέβει δραματικά, μπορούν να δουν 9, να το δουν στο 12, δεν έχει σημασία. Από εκεί και πέρα να πανικοβληθούν, να τους πει ο γιατρός ότι θα πρέπει να αλλάξουν τη διατροφή, να μην τρώνε κρέας, να μην τρώνε εκείνο, να μην τρώνε τάνο, ενώ στην πραγματικότητα η διαλυματική νηστεία από μόνη της έχει ανεβάσει το ουρικό. Οι λύσεις είναι αρκετές, θα τις δούμε σήμερα. Θα καταλάβουμε τι πρέπει να καταναλώσουμε. Μείνετε εδώ μαζί μου για να δούμε τι μπορούμε να βάλουμε, να γίνουμε μια καλή προσθήκη στη διατροφή μας, ώστε να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε γρήγορα το ουρικό. Όπως σας είπα, κάποιος ο οποίος είναι υπομονητικός θα δει το ουρικό να πέφτει. Πολλοί όμως ίσως να έχουν και κάποια συμπτώματα. Τα κλασικά συμπτώματα της ποδάγρας που λέμε. Από εκεί και πέρα λόγω του ψηλού ουρικού οξέως. Όμως υπάρχει διαφορά τώρα σε μια διατροφή την οποία ακολουθούμε, είπαμε διαλυματική, και τη συνδυάζουμε με μια συμβατική διατροφή, με μια κετογονική, μια χαμηλώνοντα των ανθρακών διατροφή. Όμως, γυρνώντας πίσω, είπαμε ότι η διαλυματική από μόνη της μπορεί να κάνει κίνηση και να αρχίσει να ανεβαίνει το ουρικό οξύ. Όμως, αυτό που θέλουμε να δώσουμε βάση για να καταλάβουμε είναι πώς μπορούμε να ρίξουμε αυτομάτως το ουρικό οξύ. Και αυτό εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Άρα, θέλουμε προσθήκη καλίου. Το κάλιο θα βοηθήσει να δούμε πτώση του ουρικού οξέως μέσα σε λίγες εβδομάδες, περίπου θα έλεγα σε 4, σε σχέση με τις 12, δηλαδή 3 φορές σε νούμερο, σε σχέση όταν θα πηγαίναμε απλά φυσικά, χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε μια προσθήκη τώρα καλίου. Το κάλιο όμως πού βρίσκεται και γιατί το χρειαζόμαστε? Το κάλιο είναι βασικός ηλεκτρολίτης, ιδιαίτερα στις χαμηλώνοντα των ανθράκων. Περισσότεροι μπορεί να έχουν στις χαμηλώνοντα των ανθράκων κάποιες ταχυκαρδίες, γιατί δεν έχουν καλή προσθήκη, πρόσληψη στη διατροφή τους καλίου. Άρα μπορεί να έχουμε σύμπτωμα ταχυκαρδίες, για παράδειγμα. Πράγμα το οποίο λύνεται πανεύκολα. Δεν χρειαζόμαστε να περάσουμε κατευθείαν στο συμπλήρωμα, όμως διατροφικά να κάνουμε αλλαγές. Η πρώτη προσθήκη την οποία θέλουμε να κάνουμε είναι τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, τύπου χόρτα, μαρούλι, ρόκα, λάχανο, τα οποία περιέχουν κάλιο φυσικά. Και από εκεί και πέρα κάνουμε προσθήκη μανιταριών, εξαιρετική πηγή καλίου, και αβοκάντο. Πράγματα που εμείς τουλάχιστον στην κετογονική τα καταναλώνουμε όπως και να έχει. Οπότε, αν τα έχουμε καθημερινά στη διατροφή μας, για πολλούς ίσως είναι βαρετό φυτός το αβοκάντο, αλλά τα μανιτάρια ή τα χόρτα, το καταλαβαίνω, αλλά χρειάζεται ώστε να κρατήσουμε την πηγή καλίου σταθερή. Σίγουρα έχουμε το φυσικά ανθρακούχο νερό, το οποίο έχει και αυτό μια μερίδα μικρή καλίου. Οπότε, όλα αυτά συγκεντρωτικά αρχίζουν να συσσωρεύονται και έχουμε ξανά την πρόσληψη του καλίου την οποία χρειαζόμαστε. Τώρα, η δεύτερη λύση είναι το συμπλήρωμα. Έχουμε πει, δεν θέλουμε συνεχώς να έχουμε συμπληρώματα. Όμως κάποιος ο οποίος φοβάται και θέλει πολύ γρήγορα να λύσει το πρόβλημά του, θα πρέπει να σταθεί σε μία λύση όπως είναι το συμπλήρωμα. Τώρα, αυτό το συμπλήρωμα θα πρέπει να είναι καθαρό στα συστατικά. Πριν περάσουμε να σας πω ποιο είναι. Δηλαδή, τα συστατικά τα διαβάζουμε. Θέλω να πάρω το τάδε συμπλήρωμα. Τι περιέχει, κύριε φαρμακοποιέ, η ιστοσελίδα που γράφει ποια είναι τα συστατικά? Δεν θέλω να έχει μέσα διοξίδιο του πυρητίου, μικροκρυσταλλική κυταρίνη, 1000 πράγματα τα οποία ιδίως περιέχονται σε κάψουλες και χάπια. Θέλουμε να εστιάσουμε να είναι σε σκόνη ακόμα καλύτερα. Οπότε όταν θα πάρω εγώ αυτή τη σκόνη του κυτρικού καλίου, προσέξτε, κυτρικό κάλιο, μην το μπερδέψετε με το κυτρικό μαγνήσιο, θέλουμε κυτρικό κάλιο ώστε να μας βοηθήσει να ρίξουμε τώρα το ουρικό οξύ. Είναι πολύ βασικό κομμάτι. Και από εκεί και πέρα κοιτάμε πάντα τα συστατικά. Όταν εγώ θέλω να πάρω ένα κυτρικό κάλιο, θα πρέπει τα συστατικά του να είναι καθαρά. Έτσι αμέσως καταλαβαίνω ότι το συμπλήρωμα το οποίο παίρνω είναι ποιοτικό. Και παράλληλα με βοηθάει στο να ρίξω το ουρικό οξύ. Έτσι το κάθε συμπλήρωμα έρχεται για να συμπληρώσει. Το λέει και από μόνο του, συμπληρώνει. Όμως εγώ έχω εξασφαλίσει όχι ότι δεν θα φάω τα λαχανικά μου, δεν θα φάω τα μανιτάρια μου, δεν θα φάω το αβοκάντο μου και θα περιμένω από το κυτρικό να μου δώσει τη λύση.
Θέλω μαζί, παράλληλα με το συμπλήρωμα, να βοηθήσω. Γιατί το μεγάλο λάθος το οποίο γίνεται στη σύγχρονη διατροφή είναι: πετάμε τα πάντα πάνω στο συμπλήρωμα, ρίχνουμε όλη τη βαρύτητα πάνω στο συμπλήρωμα, παίρνω για το σίδηρο. Πόσες φορές οι περισσότεροι παίρνουν για το σίδηρο? Παίρνουν ωμέγα 3. Παίρνουν εκείνο, παίρνουν το άλλο, παίρνουν βιταμίνη D. Και ούτω καθεξής. Άρα, εμείς περιμένουμε από το συμπλήρωμα να κάνει τη δουλειά του. Σίγουρα μπορεί να κάνει μερικώς τη δουλειά του, αλλά μόλις το σταματήσουμε πάλι θα πέσουμε. Γιατί διατροφικά δεν έχουμε κάνει πάλι τίποτα. Άρα, εμείς θέλουμε διατροφικά, αλλά και τώρα παράλληλα με το συμπλήρωμα, σε συνεργασία να δουλέψουμε και να επιτύχουμε τους στόχους μας. Μόνο έτσι επιτυγχάνονται πολύ εύκολα οι στόχοι. Όταν εμείς το αφήνουμε στο δικό του μονοπάτι και να περπατήσει μόνο του, δεν θα συμβεί αυτό. Δεν περιμένουμε από το συμπλήρωμα από μόνο του τίποτα. Παράλληλα, δουλεύουμε πάντα τη διατροφή. Και αυτός είναι ο κύριος μας στόχος. Να δουλεύουμε πάντα τη διατροφή με το οτιδήποτε άλλο, αν χρειαστεί. Που κάποιες φορές συνήθως δεν χρειάζεται. Σας είπα, ακόμα και το συμπλήρωμα είναι περιττό. Απλώς για κάποιους οι οποίοι φοβούνται το ορικό οξύ και δεν γνωρίζουν για ποιο λόγο συμβαίνει, λόγω των υψηλών πυρηνών και. Και να μην κάνουν συσσόρευση, μπορούν να πάρουν το κεντρικό κάλιο και να τους βοηθήσει, αλλά παράλληλα κάλιο μέσω της διατροφής. Αυτά είναι βασικά πράγματα τα οποία θα πρέπει να γνωρίζετε. Η αλληματική νηστεία από μόνη της ανεβάζει το ορικό οξύ. Μία κετογονική χαμηλώνει τα ανθράκων μπορεί και αυτή να ανεβάσει το ορικό οξύ πάλι για μία μικρή χρονική περίοδο. Χωρίς αυτό πάλι να λέμε ότι είναι κακό για την υγεία μας. Όπως συμβαίνει και με τη χοληστερίνη. Μπορεί να έχουμε όταν χάνουμε βάρος σε τέτοιες διατροφές υψηλότερη χοληστερίνη, χωρίς αυτό να είναι κακό για την υγεία μας, όπως οι περισσότεροι νομίζουν. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και ο λόγος είναι ότι οι άλλοι δείκτες, τους οποίους βλέπουμε στις εξετάσεις, είναι ομαλοί. Έχουν βελτιωθεί, τότε καταλαβαίνουμε αυτομάτως ότι ναι, μια χοληστερίνη π.χ. η οποία είναι πολύ πιο υψηλή, γιατί μπορεί να έχει επηρεάσει ο θυροειδής, μπορεί να έχει επηρεάσει η απώλεια λίπους, μπορεί κάποιοι που καπνίζουν, η αντίσταση στην ινσουλίνη, χίλια δύο πράγματα. Πέρα από το ότι πιστεύουν ότι κάποιοι τρώνε πολύ κρέας ή αυγά, για παράδειγμα, γιατί έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν υψηλή χοληστερίνη, χωρίς να τρώνε αυγά ή κρέας. Εκεί τότε πώς το εξηγούμε αυτό το φαινόμενο? Άρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θέλουμε ποιοτική διατροφή, θέλουμε να λαμβάνουμε τα πάντα μέσω της διατροφής και αν χρειαστεί έχουμε το συμπλήρωμα για να μας βοηθήσει. Έτσι όπως πάντα, θέλω να σας ευχαριστήσω που ακολουθείτε εδώ το YouTube κανάλι. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή, να πατήσετε like και να μοιραστείτε το βίντεο με όσους έχουν πρόβλημα με το ουρικό οξύ. Instagram, Twitter, Gregos Keto και Apollo Capsalis και φυσικά gregosketo.gr για να δούμε μαζί εξατομικευμένο διατροφικό πλάνο το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει άμεσα να επιτύχετε τους στόχους σας γρήγορα και ανώδυνα. Φυσικά συνεδρία που μπορούμε να αναλύσουμε μαζί και να δούμε οτιδήποτε σας απασχολεί για τη διατροφή, αλλά φυσικά και για την άσκηση, και από εκεί και πέρα βιβλία και συνταγές. Έτσι όπως πάντα θα σας δω την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια σε όλους.